Είναι οι πρώτες στιγμές των δύο Ελλήνων στρατιωτικών μετά την απελευθέρωσή τους. Ο Άγγελος Μητρετώδης και ο Δημήτρης Κούκλατζης βρίσκονται μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος και επιστρέφουν από την Τουρκία στην Ελλάδα. Στο αεροσκάφος, το οποίο μετέβη σε αεροδρόμιο κοντά στην Αδριανούπολη με εντολή του Αλέξη Τσίπρα για να παραλάβει τους Έλληνες στρατιωτικούς, επιβαίνουν ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος με τον υπαρχηγό ΓΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο. Στο βίντεο του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο Άγγελος Μητρετώδης φαίνεται να περιγράφει στον υπαρχηγό ΓΕΘΑ πώς κατέληξαν να συλληφθούν από τις τουρκικές δυνάμεις την ώρα που ακολουθούσαν ίχνη τα οποία νόμιζαν πως άνοικαν σε παράνομους μετανάστες. Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης 20 λεπτά μετά τις 3 τα ξημερώματα. Ο ανθιπολοχαγός Μητρετώδης και ολοχίας Κούκλατζης, φορώντας φόρμα παραλλαγής, εμφανίζονται στη σκάλα του αεροσκάφους. Άγημα της στρατονομίας τους αποδίδει τιμές. Στο αεροδρόμιο τους υποδέχεται ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος. Μετά από σχεδόν 5 μήνες κράτησης στις τουρκικές φυλακές, οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί πέφτουν στην αγκαλιά των γονιών τους. Μετά από αναμονή 167 ημερών, η αγωνία των γονιών των δύο Έλληνων στρατιωτικών έλαβε τέλος, αφού έχουν την ευκαιρία και πάλι να σφίξουν τα παιδιά τους στην αγκαλιά τους. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι πρώτες δηλώσεις των Ελλήνων στρατιωτικών είναι λακωνικές. Θέλουμε να πούμε ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που μας στηρίξανε και για όλα τα άλλα έχουμε χρόνο, θα δούμε τον υπηρεσιακό λόγο. Για μια νέα στιγμή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έκαναν λόγο ο Πάνος Καμένος και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Ελπίζω ότι η απελευθέρωσή τους σήμερα, αυτή τη σημαδιακή μέρα, θα σημάνει και μια άλλη μέρα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μπορούμε να ζήσουμε μαζί και μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά προς όφελος και των δύο λαών μας. Ήρθε αυτή η μεγάλη χαρά, η μεγάλη επιτυχία, ως ένα αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας, όχι μόνο της πολιτείας, αλλά όλων των πολιτικών δυνάμεων. Να θυμίσω ότι όταν είχε ο Πρωθυπουργός μας αυτή την πολύ δύσκολη συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, ενώ όλοι δήλωναν ότι δεν βγήκε κάτι από την συζήτηση αυτή, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι έβγαινε πιο αισιόδοξος. Αμέσως μετά, οι δύο στρατιωτικοί με τους γονείς τους οδηγήθηκαν στη Λέσχη και αξιωματικό φρουράς Θεσσαλονίκης. Είναι χάραμα του 15 Αυγούστου, 5:30 η ώρα, και το πρώτο εορταστικό γεύμα των δύο νέων στρατιωτικών μας στο ελληνικό έδαφος έχει ολοκληρωθεί εδώ στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης. Από εδώ αναχώρησαν πριν από λίγο για το 424 νοσοκομείο. Στο στρατιωτικό νοσοκομείο υποβλήθηκαν σε προληπτικές εξετάσεις. Στη 1:30 το μεσημέρι, δύο αξιωματικοί αναχώρησαν από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Μετά από 167 ημέρες θα βρεθούν επιτέλους στο σπίτι τους. Οι δύο στρατιωτικοί έχουν πάρει ολιγοήμερη άδεια πριν παρουσιαστούν και πάλι στη μονάδα τους. Τη δική τους ανάσταση ζουν οι οικοί των δύο στρατιωτικών μέσα στο Πάσχα του καλοκαιριού με την επιστροφή του Δημήτρη Κούκλατζη και του Άγγελου Μητρετώδη. Οι γονείς των στρατιωτικών είναι συγκλονισμένοι, ενώ θερμή υποδοχή τους επιφύλαξαν οι συμπατριώτες τους. Ο Άγγελος Μητρετώδης φτάνει στο σπίτι του στην Καστοριά μετά την απελευθέρωσή του. Καλησπέρα. Έχει μόνο ευχαριστώ να πει για τη συμπαράσταση του κόσμου τις ημέρες που ήταν φυλακισμένος στην Αδριανούπολη. Το μόνο που θέλω να πω είναι ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους τους οποίους μας στηρίξανε, και εμάς και τις οικογένειές μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Και όλο το υπόλοιπο καταλαβαίνετε είμαι στρατιωτική. Τα υπόλοιπα θα. Ό,τι αφορά είναι περισσιακά, θα. Ο πατέρας του συγκλονισμένος περιγράφει πώς ήταν οι μέρες κράτησης του γιού του στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Ανδριανούπολης. Με μια λέξη, εξπρέσ του μεσονυχτίου. Νομίζω τα λέει όλα. Αν έτυχε να δει την ταινία, με ανθρώπινες συνθήκες βέβαια, με πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Όπως είπε ο Νίκος Μητρετώδης, η απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών ήταν τελείως αναπάντεχη. Περιμένατε ότι θα έρθει η απελευθέρωση μια μέρα πριν της Παναγίας? Εδώ μηχανέ, παρόλο που οι ελπίδες, οι ενδείξεις ήταν ελάχιστες για μια καλύτερη εξέλιξη. Συγκινήθηκα γιατί πιστεύω ότι η Παναγία έκανε θαύματα, τη ελευθερότερα. Γιατί έχει πολλά προσώνυμη η Παναγία και πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και τον κόσμο τον απλό που μας στήριξε και μας συμπαραστάθηκε ανυστερόβουλα.
Η είδηση της απελευθέρωσης των στρατιωτικών μεταδόθηκε αμέσως στην Καστοριά. Με χαρά υποδέχθηκαν και στην Καστοριά, τόπο καταγωγής του Άγγελου Μητρετώδη, την είδηση για την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Η είδηση, οι προσευχές μας, τα πάντα, έπλησαν και το παιδί τόπο, γιατί μας είχε λείψει. Η χαρά μας είναι απερίγραπτη. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι, γιατί είναι και δικό μας παιδί. Είμαστε συγγενείς μαζί με τον Άγγελο και με την μητέρα του και με τους παππούδες. Νομίζω ότι είναι ένα θαύμα, ζούμε ένα θαύμα. Τα παιδιά αυτά ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Τους συμπαραστάθηκε, πιστεύω, όλη η Ελλάδα. Και ήταν η κατάληξη αυτή που ήταν, η πολύ καλή κατάληξη. Έγινε η Ανάσταση σήμερα μέρα που είναι της Παναγίας. Να είναι καλά στις οικογένειές τους. Κλίμα χαράς και στην Ορεστιάδα, ιδιαίτερη πατρίδα του Δημήτρη Κούκλατζη. Η 15η Αυγούστου βρίσκει την Ορεστιάδα να γιορτάζει διπλά μετά από το χαρμόσυνο νέο της απελευθέρωσης των δύο Ελλήνων αξιωματικών. Οι κάτοικοι της πόλης που τόσο καιρό συμπάσχαν μαζί με τους γονείς τους σήμερα δηλώνουν ιδιαίτερα συγκινημένοι μετά από αυτή την εξέλιξη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το πράγμα. Επιτέλους, μετά από τόσο καιρό, είναι κάτι το οποίο ήταν ανάλπιστο. Εγώ προσωπικά δεν το περίμενα, αλλά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που επιτέλους τα παιδιά θα γυρίσουν πίσω εδώ στον τόπο τους. Χαρούμενοι είμαστε. Χαρούμενοι. Πολύ χαρούμενοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα έρθουν τα παιδιά πάλι πίσω στην πατρίδα μας και επιτέλους η περιπέτειά τους θα λήξει με ευτυχισμένο τέλος. Θέλω να τους ευχηθώ καλή συνέχεια και πολλά συγχαρητήρια στους γονείς για την αξιοπρεπέστατη στάση που κράτησαν όλο αυτό το διάστημα. Ο Δημήτρης Κούκλατζης δεν έφυγε αμέσως από τη Θεσσαλονίκη και την Ορεστιάδα για να βρεθεί κοντά στην αδελφή του, η οποία μένει στην πόλη και γέννησε μόλις πριν από λίγες μέρες.